δεν έπρεπε να είναι στη θέση τους ούτε ο κύριος Μπουρολιάς, ούτε ο κύριος Φλόρος, ο αρχηγός Γεθά, ούτε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ούτε ο κύριος Κικίλιας. Έπρεπε όλοι να έχουν απαλωτριωθεί. Όπως παλιά χρησιμοποιούσε την φρασιολογία αυτή το γνωστό Αντάρτικο Πόλης. Έπρεπε να είναι όλοι απαλωτριωμένοι. Δεν μπορώ να βλέπω αυτές τις ώρες, γιατί πιστέψτε με, μου δημιουργεί ναυτία, απίστευτη ναυτία, σαν να ταξιδεύω με καράβια της άγονης γραμμής του κυρίου Γκριμάλντι. Μου δημιουργεί μεγάλη ναυτία να βλέπω συνεντεύξεις του κυρίου Κικίλια στην ΕΡΤ. Ενός Κικίλια ο οποίος κεκεδίζει και ο οποίος κάνει κακό στην κυβέρνηση. Αυτό από πλευράς... το ότι ο καθένας μπορεί να κεκεδίζει είναι το λιγότερο, Στέφανε. Η ουσία, το περιεχόμενο. Επικοινωνιακής... ουσία. Ναι, ουσία. Εντάξει, ο καθένας έχει το χαρακτηριστικό. Η ουσία είναι ότι αυτό δεν εξηγεί αυτά που έπρεπε να έχει εξηγήσει. Απέτυχε πλήρως. Μου λέει τώρα ένα αξιωματικό, συγγνώμη κύριε Χίο, προστασίας στο ΓΕΘΑ υψηλόβαθμο. Η αφωνή μαζί σου, Στέφανε Χίο, σε εισαγωγικά, όχι σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, για να έτσι προκαλέσω λίγο τη συζήτηση, Άρη, το λέω. Και ο κύριο Τσούνης όμως. Γιατί ο πρέσβης. Να πούμε για το πόρισμα αυτό. Μου λένε ότι το πρωί, ανώτατος αξιωματικός του ΓΕΘΑ μου στέλνει μήνυμα, το πόρισμα έχει ολοκληρωθεί από τους εμπειρογνώμονες και δόθηκε το μεσημέρι στα χέρια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Fast track λέγεται αυτό. Και να σας πω τώρα, αυτό το πόρισμα, ξεπέτα, αυτό το πόρισμα που έχει από σήμερα το μεσημέρι, είναι αντιστράτηκος όπως μου στέλνει το μήνυμα. Ναι. Πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα? Αυτό, αύριο, αυτό, όχι απόψε. Απόψε, με κλητήρα. Στα γραφεία των προέδρων των κομμάτων. Δεν κατάλαβα. Θα το διαβάσει, θα το πει στο Μητσοτάκη, θα το πει στο Φλόρο, στο Τζούνι, θα το μαγειρέψουν απόψε τη νύχτα με τη ζέστη. Μπορεί να έχει πάρει ένα προσχέδιο, δηλαδή, που λες, να μην έχει πάρει το σχέδιο. Το πόρισμα παραδόθηκε σήμερα το πόρισμα, στα λέει, γραφεία του αυτό, κυρίου. Αυτό μπορεί ξέρει να μην... τι λέει ο άνθρωπος. Ναι, το πόρισμα, το τελικό, ξέρεις, τώρα έχεις εμπειρία εσύ, Άρη. Το τελικό. Φαντάσου πότε βγήκε το σχέδιο. Πηγαίνει το σχέδιο, fast track, fast track το βλέπετε, αυτό. Λέει, fast αυτό, track. Να αλλάξω κάτι. Κανάς αεροπόρος θα την πληρώσει, Αντρέα. Μάλιστα. Ένα αναμονή, λοιπόν. Πάμε να δούμε... Τον επιρρογνωμόνο... Το πόρισμα που... Σε ΕΔΕ που έκανε ο άνθρωπος που δεν έπρεπε να είναι στη θέση του, ο κύριος Δένδιας. Γι' αυτό λέμε ακριβώς. Δόθηκε το πόρισμα στο σπίτι του κρεμασμένου που δεν μπορεί να μιλάει για σκηνή. Σωστά. Που το ο κύριος Δένδιας έπρεπε να έχει αποπεμφθεί. Αυτά λέμε, Στέφανε μου, αυτά λέμε. Και κάνει ΕΔΕ ο κρεμασμένος και μιλάει για σκηνή. Ποιον κοροϊδεύουνε. Εμάς κοροϊδεύουνε. 1:26 πρωτοκολλήθηκε στο γραφείο του Υπουργού. Εδώ να ακούτε, 1:26 πρωτοκολλήθηκε το πόρισμα στο γραφείο του κύριου Υπουργού. Καταλάβατε γιατί τσίρκο μιλάμε, γιατί κράτος δηλαδή υπό ανοχής μιλάμε. Επειδή ο Δένδιας καλύπτεται πίσω, για να μην σας τρώμε το χρόνο, από την τράπεζα των Ρότσιλντ, επειδή είναι δικηγόρος, αναμφισβήτητα γεγονότα. Επειδή είναι δικηγόρος των Ρότσιλντ, επειδή έχει άκρες, επειδή στηρίζεται από κορυφαίους ολιγάρχες της χώρας, οι οποίοι στήριζαν τον κύριο Δένδια και υπέσκαπταν τον κύριο Θεοδωρικάκο, επειδή ανήκει ο κύριος Δένδιας στη συνωμοταξία του προστατευόμενου είδους, σαν το δάσος της Δαδιάς, ελάτε το. Πού να δούμε σε λίγο και στην Κέρκυρα. Αρκή, επειδή ξέρουμε ποιοι κυβερνάνε τη χώρα. Ξέρουμε ποιοι κυβερνάνε τη χώρα. Πού? Μην το παρακάνουν όμως. Γιατί εξευτελίζονται και οι αυτοί που στηρίζουν την κυρία Δώρα Μιχαηλίδου, που στηρίζουν τον κύριο Δένδια, που στήριζαν παλιά την κυρία Δούνια, που τώρα στηρίζουν τον κύριο Χαρδαλιά, που στηρίζουν άλλους προβεβλημένους. Αυτοί κάνουν τις ΕΔΕ. Τότε να στέλνουν τα πορίσματα στα γραφεία της ολιγαρχίας, κύριε Μαρινάκη και κύριε Μητυλινέ και κύριε Κοπελούζη. Πρώτα τα μαθαίνουν αυτοί και μετά τα μαθαίνει ο Πρωθυπουργός. Είμαστε σοβαροί και τρέχει ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα αυτές τις ώρες τεραστίων διαστάσεων από τον Αμερικανικό παράγοντα και εσείς μου λέτε γιατί ο κύριος Τσούνης φωτογραφίζεται με τον κύριο Κικίλια. Δεν φωτογραφίζεται απλώς για να διαψεύσει και τους δυο σας.
και εσένα και τον Άρη Σπίνο, έχει κάνει και δηλώσεις και λέει ότι έχει και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κικίλιας εξαιρετικές ικανότητες. Βέβαια, αφού πρέπει να αγοραστούν κάποια όπλα.